Κουτσομπολιό στην Ρόδο. Η Κατερίνα ήταν διευθύντρια της τράπεζας Alpha Bank στην Ρόδο. Τώρα είναι συνταξιούχος και της αρέσει η νέα της ζωή. Έχει πολύ χρόνο και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, κάθε πρωί πάει στο γυμναστήριο. Επίσης, άρχισε να μαθαίνει Ιταλικά. Ήθελε πολλά χρόνια να πάει διακοπές στην Ιταλία, αλλά μόνο τον Αύγουστο μπορούσε να πάρει άδεια. Όμως, ο Αύγουστος δεν είναι καλός μήνας να πας στην Βενετία, στην Ρώμη και στην Φλωρεντία. Προτιμάει να πάει το φθινόπωρο ή την Άνοιξη. Και τώρα μπορεί. Πάει λοιπόν σε ένα απογευματινό σχολείο Ιταλικών, γιατί στην Ιταλία θέλει να μιλάει με τους ντόπιους. Στην τάξη της υπάρχουν φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στην Ιταλία και άλλοι ενήλικες που έχουν σχέση με έναν Ιταλό ή μία Ιταλίδα. Η Κατερίνα μεγάλωσε στην Αθήνα και λατρεύει την πρωτεύουσα. Ποτέ δεν κατάλαβε γιατί η Ρόδος έχει πιο πολύ τουρισμό από την Αθήνα. Αλλά εντάξει, ίσως για έναν τουρίστα είναι καλή ιδέα να είναι σε ένα νησί με πολλές παραλίες. Το καλό είναι ότι στην Ρόδο συνήθως έχει πιο πολύ ήλιο από την Αθήνα. Επίσης, μπορείς να κάνεις πολλές εκδρομές. Μετά από 6 μήνες, η Κατερίνα κατάλαβε ότι έρχονται πάρα πολλοί Ιταλοί στην Ρόδο. Δεν πρέπει να ταξιδεύει συνέχεια στην Ιταλία, λοιπόν, γιατί μπορεί να μιλάει Ιταλικά στο νησί της. Έτσι, είχε την ιδέα να κάνει ανακαίνιση σε ένα μικρό σπίτι και να το νοικιάσει σε Ιταλούς τουρίστες. Κατερίνα, θέλεις να συνεχίσεις εσύ? Βεβαίως. Τώρα, λοιπόν, που είμαι συνταξιούχος, κάθε απόγευμα κάνω μία μεγάλη βόλτα στο Μεσαιωνικό κάστρο. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα δρομάκια του κάστρου. Μια μέρα που περπατούσα εκεί, είδα ένα μικρό σπιτάκι με μια ταμπέλα που έγραφε «Πολείτε». Το τέλειο σπίτι για μένα. Στη μέση του κάστρου, δίπλα σε μια πλατεία, με ένα υπέροχο μοσαϊκό πάτωμα και μία μικρή αυλή. Δεν έχει θέα στη θάλασσα, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Έγραψα τον αριθμό τηλεφώνου που είχε κάτω από τη λέξη «πολείτε» και κανόνισα ραντεβού με τον μεσίτη. Μετά από 6 μήνες, το σπίτι ήταν δικό μου και άρχισα την ανακαίνιση. Δεν είχα ιδέα πώς γίνεται, αλλά ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις κάτι καινούριο.
Επίσης, θυμάσαι που σου είπα ότι πηγαίνω στο γυμναστήριο. Οι κυρίες εκεί με βοήθησαν πολύ. Κάθε πρωί που γυμνάζομαι, τις ακούω να μιλάνε. Κάνουν πολύ κουτσομπολιό. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό και δεν μιλάω πολύ μαζί τους. Αλλά τώρα ήταν πολύ πρακτικό, γιατί ήξεραν πολλά άτομα. Έτσι, εγώ άρχισα να τις ρωτάω. «Ξέρετε κάποιον καλό ξυλουργό? Έναν καλό ηλεκτρολόγο? Πού μπορώ να βρω καλό υδραυλικό? Πώς μπορώ να καθαρίσω το όμορφο μοσαϊκό μου?» Τα ήξεραν όλα. Η μία μου είπε, «Ο ξάδερφός μου είναι υδραυλικός». Η άλλη μου είπε, «Το αγόρι της κόρης μου μόλις άρχισε να δουλεύει ως ηλεκτρολόγος». Και τα λοιπά και τα λοιπά. Στην Ελλάδα δεν ψάχνεις τόσο στο ίντερνετ, αλλά ρωτάς δεξιά και αριστερά. Ένα πράγμα έκανα χωρίς βοήθεια. Έβαψα το σπίτι. Σκεφτόμουν μέρες τι χρώμα να χρησιμοποιήσω. Και τελικά πήγα στο μαγαζί στη Νέα Πόλη για να αγοράσω μπογιά. Εκεί ο πολιτής δεν κατάλαβε ποιο χρώμα ήθελα. Λαδί, έχουμε πολλά λαδί. «Ποιο ακριβώς θέλετε?» μου είπε. Δεν ήταν εύκολο να αποφασίσω και τότε ο μπογιατζής μου είπε, «Μην ανησυχείτε, θα το δούμε μαζί στο σπίτι σας, γιατί παίζει πολύ ρόλο το φως». «Πού μένετε?» «Στο κάστρο», είπα εγώ. «Εντάξει, πάμε», είπε εκείνος. «Πώς, με τα πόδια? Δεν πάει το αυτοκίνητο εκεί και είναι λίγο μακριά από εδώ». «Κανένα πρόβλημα», απάντησε. «Θα πάμε με το παπάκι μου και σε 10 λεπτά θα είμαστε εκεί. Ξέρω το κάστρο πολύ καλά και μπορώ να πάω παντού με το παπάκι». Έτσι και έγινε. Ο Αντώνης, ένας όμορφος νέος 35 χρονών, μου είπε να ανέβω στο μηχανάκι μαζί του. Δεν ήμουν σίγουρη, αλλά επέμενε. Περάσαμε λοιπόν μέσα από τη Νέα Πόλη, από την παραλία και τις πύλες της παλιάς πόλης, με 40 χιλιόμετρα την ώρα. Όταν φτάσαμε στο σπίτι, μου έδειξε τα χρώματα και αποφασίσαμε μαζί ποιο ήταν το πιο καλό. Μετά γυρίσαμε πάλι με το παπάκι στο μαγαζί για να παραγγείλω και να πληρώσω. Μου είπαν ότι η μπογιά θα είναι στο σπίτι σε 2 μέρες. Καταπληκτικά. Υπέροχη εξυπηρέτηση. Ήμουν πολύ χαρούμενη. Την επόμενη ημέρα πήγα στο γυμναστήριο και είδα ότι μερικές γυναίκες με κοιτούσαν περίεργα και χαμογελούσαν. Μετά το ομαδικό πρόγραμμα, είχα μάθημα με τον προσωπικό γυμναστή μου. Ξαφνικά, μου είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαι σε φόρμα
και να προσέχω το σώμα μου αν έχω σχέση με έναν πολύ πιο νέον άντρα. Θεέ μου, τι έγινε? Μια γυναίκα με είδε στο παπάκι με τον όμορφο νεαρό και νόμισε ότι είναι ο άντρας μου. Αλλά της έκανε εντύπωση που ήταν πολύ πιο νέος. Μια άλλη που ήξερε ότι ο άντρας μου είναι γιατρός, είπε ότι μάλλον εγώ έχω γκόμενο. Δε σου είπα πριν ότι οι γυναίκες στο γυμναστήριο αγαπάνε το κουτσομπολιό? Και κάτι άλλο. Τελικά, μια κυρία μου έδωσε το τηλεφώνημα μιας γυναίκας που ξέρει να καθαρίζει το μοσαϊκό. Χάρηκα πάρα πολύ. Όμως, είπε γελώντας, να ξέρεις μόνο ότι αυτή η γυναίκα είναι μια γιαγιά 80 χρονών και όχι ένας νέος άντρας. Ελπίζω να μην έχεις πρόβλημα. Θεέ μου, τι να πω. Αυτό είναι το κουτσομπολιό για εμένα στη Ρόδο. Αλλά δεν πειράζει. Και μην ξεχνάς, το μόνο πράγμα που δεν χτύπησε η κρίση στην Ελλάδα είναι το κουτσομπολιό. This was the Greek story for today. Hope you will join us soon again while improving your Greek listening skills. Αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σου!